Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε, τα νέα επεισόδια είναι ανατρεπτικά, καθώς Θοδώρα και Γιώργος, όπως γνωρίζουμε, χώρισαν ύστερα από απέτηση εκείνης. Όμως, όπως φαίνεται, είναι δύσκολο να βγάλει ο ένας τον άλλον από το μυαλό του. Μάλιστα, η Θοδώρα, παρά τα πείσματα που του κάνει, συνειδητοποιεί ότι η Εύα είναι αποφασισμένη να τον κάνει δικό της και τότε θα αποφασίσει να αλλάξει τακτική. Όλα θα ξεκινήσουν όταν μάθει πως οι δυο τους σχεδιάζουν να βγουν για ποτό. Τότε η κοπέλα θα προσποιηθεί πως έχασε το πορτοφόλι της και θα πάει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει τη βοήθεια. Ο Γιώργος θα ανησυχήσει που θα τη δει σε αυτή την κατάσταση και όταν μάλιστα κάνει πως χάνει το βήμα της και πέφτει, θα τρέξει και θα την πάρει στην αγκαλιά του. Ωστόσο, όταν θα του πει πως θέλει να γυρίσει σπίτι, θα της προτείνει να τη φιλοξενήσει στο δικό του για να μην τη δουν οι γονείς της σε αυτή την κατάσταση και αγχωθούν. Η Θοδώρα θα δεχτεί. Θα βρεθεί στο σπίτι του και οι αναμνήσεις αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους, βάζοντάς τους σε δύσκολη θέση. Η επόμενη μέρα όμως για εκείνη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, αφού έξω από το σπίτι του Γιώργου θα την περιμένει η Εύα και θα ανταλλάξουν βαριά λόγια. «Δεν σε βλέπω σαν αντίπαλο, Εύα. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από σένα. Ο Γιώργος δεν θα μπορούσε να σε ερωτευτεί. Και επίσης, δεν έχει σταματήσει να είναι ερωτευμένος μαζί μου», θα της πει η Θοδώρα. Η Εύα θα περάσει κατευθείαν στην αντεπίθεση. «Δεν σε συμφέρει να μπεις μαζί μου σε ανταγωνισμό. Δεν χάνω ποτέ». Η Θοδώρα δεν θα πτωηθεί από την απειλή της. Απλά θα συνεχίσει το δρόμο της. Λίγη ώρα αργότερα, όταν η Εύα βρεθεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα μιλήσει με κάποιο συνεργάτη της και θα το ρωτήσει. «Έχουμε έμπιστο άνθρωπο για να πειράξει τα φρένα ενός αυτοκινήτου?» Στο μεταξύ, η Θοδώρα θα πετάει στα σύννεφα καθώς θα βλέπει την απόσταση μεταξύ εκείνης και του αγαπημένου της να μειώνεται. Ενώ εξίσου ενθουσιασμένη θα είναι και η Άννα, που θα δει μετά από καιρό την κόρη της να είναι χαρούμενη. Καμιά από τις δύο όμως δεν μπορεί να προβλέψει την τραγική εξέλιξη που θα έρθει. Ενώ η Θοδώρα θα οδηγεί, θα προσπαθήσει να πατήσει φρένο, όμως το αυτοκίνητό της δεν θα ανταποκρίνεται. Στην προσπάθειά της να τραβήξει χειρόφρενο, το αυτοκίνητο θα αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα, ώσπου τελικά θα τρακάρει. Η κοπέλα θα χτυπήσει πολύ και οι περαστικοί θα πάνε για να τη βοηθήσουν. Οι δικοί της άνθρωποι θα πανικοβληθούν όταν λάβουν τηλέφωνο από το νοσοκομείο για να τους ενημερώσουν για το σοβαρό ατύχημά της. Σπασμωδικά θα ενημερώσουν και τον Γιώργο. «Θα τρελαθώ, Άννα. Πες μου μόνο ότι είναι ζωντανή, ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο». Θα ρωτήσει πανικόβλητος τη μητέρα της και αμέσως θα τρέξουν όλοι στο νοσοκομείο. Οι ώρες αγωνίας θα διαδεχτούν τεράστιες στιγμές χαράς, αφού όταν η Θοδώρα θα συνέλθει, θα πέσει στην αγκαλιά του και εκείνος θα της ορκιστεί πως δεν θα χωρίσουν ποτέ. Όμως η Εύα δεν θα το βάλει κάτω, καθώς έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!